Είναι αλήθεια πως στη χώρα μας δεν υπάρχει τόπος που να μην έχει τη σφραγίδα των μεγάλων ταξικών αγώνων, που δεν έχει τη γεμάτη από θυσίες υπογραφή του ΚΚΕ, των πρωτοπόρων κομμουνιστών και αγωνιστών που σημάδεψαν την ιστορία του λαού μας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη μήτρα της ταξικής πάλης του Μεσοπολέμου, έχει χαραχτεί ανεξίτηλα η εικόνα του νεκρού Τάσου Τούση και της μάνας του, που τον μυρολογά τον ανεπανάληπτο εκείνο Μάη του 36. Εκεί που εργατικός ξεσηκωμός, η εξέγερση εργατών και στρατιωτών έδωσε άλλη διάσταση στον λαϊκό θρήνο και συντάραξε τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που να γράφει εξαντλημένος από τη θυματίωση, άγρυπνος, τρία αμερόνυχτα πάνω στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη το συγκλονιστικό ποίημά του, τον Επιτάφιο, έναν ύμνο στην εργατική τάξη, μια ελεγεία στον θάνατο που τη ζωή ανεβάζει. Η μάνα στον Επιτάφιο πάβει σταδιακά να είναι συγκεκριμένη. Γίνεται σύμβολο, γίνεται η μάνα όλης της εργατιάς, όλου του ξεσηκωμένου λαού, του κάθε αδικημένου, που μέσα από το θάνατο των παιδιών της συνειδητοποιεί την ανάγκη να δώσει συνέχεια στον αγώνα τους, όπως έξοχα εκφράζεται στον στίχο «Τραβάω κι εγώ τα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή τους». Ο Γιάννης Ρίτσος επέλεξε εύστοχα για τον Επιτάφιο τον ιαμβικό 15-σύλλαβο ως οικείο και προσιτό μέσα από το δημοτικό τραγούδι σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας. Αυτή η επιδίωξή του βρήκε την τέλεια έκφρασή της στην εμπνευσμένη μελοποίηση του Επιτάφιου από τον Μίκη Θεοδωράκη, που με το ίδιο πνεύμα επέλεξε λαϊκές μουσικές πηγές και ακούσματα, όπως είναι το μανιάτικο μυρολόι, το λαϊκό τραγούδι, η ζακυνθινή καντάδα, το κριτικό ριζίτικο, οι εκκλησιαστικές μελωδίες, και καθιέρωσε τον λαϊκό τραγουδιστή και το κατεξοχή λαϊκό μουσικό όργανο, το μπουζούκι, για να συνομιλήσει με τον κόσμο. Και πράγματι, αυτή η ποίηση, σε αυτή την τέλεια αντιστοιχία της με τη μουσική, βρίσκει για πρώτη φορά τόσο μεγάλη απήχηση μέσα στην εργατική τάξη, στον καταπιεσμένο λαό. Δικό του κατόρθωμα άλλωστε, προϊόν της δικής του εξέγερσης, είναι η εξέγερση που έφερε στην τέχνη το έργο του Ρίτσου και του Θεοδωράκη. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι το μεγάλο καλλιτεχνικό έργο κάθε τόπου και χρόνου είναι αυτό που συλλαμβάνει την κίνηση της ιστορίας, τους ταξικούς αγώνες και τα πρωτοπόρα μηνύματά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλείο της θυσίας του λαού μας απέναντι στη ναζιστική θηριωδία, στα εγκλήματα του μετεμφυλιακού καθεστώτος, ενέπνευσαν σπουδαία καλλιτεχνικά έργα, όπως και τραγούδια σαν αυτά που γράφτηκαν στα κολαστήρια του στρατοπέδου του Παύλου Μελά και των φυλακών του Γεντή Κουλέ. Τραγούδια που όσα χρόνια κι αν πέρασαν, εξακολουθούν να τραγουδιούνται και να χορεύονται από τους εργάτες, από το λαό μας. Καθένας μας συγκινείται, για παράδειγμα, από το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» για τους πολιτικούς κρατούμενους του Γεντή Κουλέ. Ένα τραγούδι που μέσα στην τόση λιτότητα, την επιφανειακή απλοϊκότητά του, κρύβει τόσο βάθος, όπως η λεβενδιά του παλικαριού που μέσα στα κοινωνικά σκοτάδια και από τα σίδερα της φυλακής
βλέπει το ξημέρωμα μιας σκοτεινής μέρας. Όχι κατά τύχη θα μπορούσαμε να πούμε και ένα άλλο τραγούδι εμπνευσμένο από την ταξική πάλι στη Θεσσαλονίκη παραπέμπει στο ίδιο αυτό θέμα. Είναι το τραγούδι των Μάνου Ελευθερίου Μίκη Θεοδωράκη «Το παλικάρι έχει καημό» από την ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Βασίλη Βασιλικού για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Σε αυτή την περίπτωση, το παλικάρι δεν είναι κλεισμένο στο γεντίκουλε, αλλά στη σύγχρονη φυλακή αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, στα σκοτάδια της ανεργίας και της ανέχειας. Μα όταν κοιτά τον ουρανό, όταν δηλαδή πάβει να σκύβει, τα μάτια του είναι δυο πουλιά, λέει ο στίχος του τραγουδιού. Γίνονται μάτια απελευθερωμένα και απελευθερωτικά, έστω και αν εμείς ούτε στη μια περίπτωση του αγωνιστή του Γενή Κουλέ, ούτε στην άλλη μπορούμε αυτό να το δούμε. Δεν μπορούμε να μαντέψουμε της καρδιάς του τον καημό και το δάκρυ μας σκυλά, γιατί δεν έχουμε ακόμα μάθει να αναγνωρίζουμε τη δύναμη που έχουμε, που έχει ο ίδιος ο λαός, να επιβάλλει με την πάλη του, το δίκιο του, τη δύναμη του να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, χωρίς βία, χωρίς πολέμους, χωρίς βάσανα και φτώχεια. Αλλά και τραγούδια όπως ο Αντώνης και το γελαστό παιδί υπάρχουν στην ταινία, στη μουσική της ταινία «Ζήτα», που σηματοδότησαν την αντιδικτατορική πάλη και τραγουδήθηκαν από τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, τους εξόριστους της Χούντας, σιγοτραγουδήθηκαν παράνομα παρά τις απαγορεύσεις. Να, ποια είναι η δύναμη της ταξικής πάλης, που δίνει τη φλόγα της σε πρωτοπόρους καλλιτέχνες για να την κάνουν αυτοί με τη σειρά τους δημιουργία. Αλλά να και η δύναμη της πρωτοπόρας τέχνης να επιστρέφει επεξεργασμένα στο λαό τα όσα αυτός της πρόσφερε, να πλουτίζει και να διευρύνει τη σκέψη, τους ορίζοντες, τα συναισθήματά του. Γιατί ο ρόλος της τέχνης δεν είναι απλά να αντανακλά την πραγματικότητα σαν ένας καθρέφτης, ούτε μόνο να την μεγενθύνει, να προβάλλει τα μεγάλα της δηλαδή γεγονότα, αλλά να την αλλάζει, όπως έλεγε ο κομμουνιστής δημιουργός Bertolt Brecht, που σημαίνει ότι η τέχνη δεν πρέπει να αρκείται στην περιγραφή ή έστω στην ερμηνεία του κόσμου, αλλά να ενδιαφέρεται για την αλλαγή αυτού του κόσμου, όπως και για την αλλαγή της συνείδησης των ανθρώπων μέσα από αυτόν. Σε αυτά τα τραγούδια, στους στίχους, στη μουσική, δεν συναντάμε μόνο μεγάλα γεγονότα, αλλά και την προσπάθεια για τη χειραφέτηση της κοινωνικής συνείδησης, για την ίδια τη διαπαιδαγώγηση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτά τα τραγούδια συναντάμε τα πανέμορφα συναισθήματα, το αντάμωμα της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, συναντάμε τα υλικά ενός νέου κόσμου που εκφράζεται σε όλες τις πλευρές του, ιδεολογικά, αισθητικά, κοινωνικά. Και όλα αυτά τα στοιχεία πέρασαν στη συνείδηση του καλλιτέχνη και αποτέλεσαν πηγή για την έμπνευσή του, γιατί αποτελούσαν μια πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που δημιουργούσαν με την πάλη τους οι πρωτοπόροι αγωνιστές του Μάη του 36 και με την επέκταση της απεργίας στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και οι αγωνιστές στο Γεντί Κουλέ, στου Παύλου Μελά, στους ταξικούς μεγάλους αγώνες που ακολούθησαν. Ψυχή καθοδήγηση αυτών των αγώνων ήταν το ΚΚΕ. Κανένα άλλο κόμμα δεν διαπαιδαγώγησε, δεν ανέδειξε χιλιάδες ανώνυμους και επώνυμους
ήρωες και ηρωίδες. Έναν ηρωισμό που μόνον η πάλι για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να εμπνεύσει. Μόνο το κόμμα της, το ΚΚΕ, μπορεί να οργανώσει. Τα σημερινά μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αντλούμε δύναμη, εμπνεώμαστε από το παράδειγμα αυτών των χιλιάδων ηρώων που ανέδειξε ο λαός μας και συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής μέχρι τη νίκη, μέχρι το σοσιαλισμό. Και είμαστε σίγουροι ότι η συνάντηση των επαναστατικών ανατρεπτικών ιδεών του ΚΚΕ με χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, αλλά και με πρωτοπόρους καλλιτέχνες δημιουργούς, μπορεί να θεργέψει πάλι το λαϊκό κίνημα, να αναδείξει νέες στιγμές σύγχρονου ηρωισμού. Παίρνουμε αισιοδοξία και δύναμη από το ότι και σε αυτή την τελευταία μάχη των ευρωεκλογών εκφράστηκε μια νέα ισχυροποίηση του ΚΚΕ και φάνηκε στην πράξη ότι κόντρα στη μεθοδευμένη προσπάθεια των επιτελείων του συστήματος να ενισχύσουν συνολικά την αποχή, η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια για την αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να μην μένουν βουβές. Μπορούν να γίνουν μαχητική ενεργητική αντίδραση, να μετατραπούν σε αυτό που πραγματικά τους φοβίζει, σε ενίσχυση των δυνάμεων δηλαδή, που συνειδητά, οργανωμένα αμφισβητούν το μονόδρομο αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έδειξε ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εκφράζεται από την πολιτική της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ρεύμα που εκφράζεται κυρίως με την άνοδο του κύρους και την συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων με το ΚΚΕ. Ό,τι και να λένε, υπάρχει ελπιδοφόρο στοιχείο σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό είναι το ποσοστό του ΚΚΕ. Ναι, το ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένο εκεί που μετράει πιο πολύ, στην Αττική τρίτη δύναμη, σε μεγάλα αστικά κέντρα δεύτερη και τρίτη δύναμη, ιδιαίτερα σε εργατικές λαϊκές περιοχές και γειτονιές και δήμους, όπως και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί που αναπτύχθηκαν αγώνες, όπως στα χωριά της Λάρκο, στα χωριά εδώ των μεταλλείων Χαλκιδικής, στην Άουσα και αλλού. Το ΚΚΕ θα καταθέσει τη δύναμη που του έδωσε ο λαός για να δυναμώσει η φωνή του και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και πάνω απ' όλα για να οργανωθεί η εργατική λαϊκή πάλι. Εκεί, στους λαϊκούς αγώνες, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι καμιά αστική κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προβλήματα του λαού, γιατί ποτέ και πουθενά δεν τέριαξαν τα κέρδη για τους καπιταλιστές με τα δικαιώματα για τους ανθρώπους του μόχθου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλες οι κυβερνήσεις, είτε νεοφιλελεύθερες όπως η Νέα Δημοκρατία, είτε σοσιαλδημοκρατικές όπως παλιότερα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύουν επίθεση στους λαούς, στο λαό της Ελλάδας όπως και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παραχαράσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το ηχηρό χαστούκι που δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή το παρουσίασε ως μήνυμα να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις του. Προχθές μίλησε για μήνυμα για περισσότερη αποτελεσματικότητα, λέει. Το πρόβλημα όμως είναι ακριβώς αυτές οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Είναι η μεγάλη αποτελεσματικότητα αυτής εδώ της κυβέρνησης στο τσάκισμα των δικαιωμάτων και του εισοδήματος του ελληνικού λαού
για να εξυπηρετούνται μόνο τα κέρδη των λίγων. Αυτός ήταν ο λόγος που καταποντίστηκε το κόμμα του στις ευρωεκλογές. Έπεσε δηλαδή 14% χάνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο ψήφους και δέχτηκε η χειρό χαστούκι. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει ως βολικό της αντίπαλο τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας που βρίσκονται σε μια παρατεταμένη περιδίνηση ακριβώς λόγω της διαχρονικής ταύτισής τους στην ίδια πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την πολιτική των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο που παίζεται στις οθόνες και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τις τελευταίες μέρες το έχουμε δει να παίζεται ξανά και ξανά. Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν. Έτσι, πίσω από τα αλληλοκαρφώματα, τις ανίερες συμμαχίες και τα διάφορα επεισόδια πολιτικού εκφυλισμού που παρακολουθούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε πως επιδίωξη του συστήματος είναι η ανασύνθεση του δεύτερου πόλου για να μπορεί να παίζεται έτσι το παιχνιδάκι της δικοματικής διπολικής εναλλαγής και να εγκλωβίζεται η μεγάλη δυσαρέσκεια του λαού μας. Ενός λαού που 2 εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές βλέπει και άλλες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος. Βλέπει να εφαρμόζεται εργασιακός μεσαίωνας της εξαήμερης έως και επταήμερης επί της ουσίας εργασίας. Βλέπει τις περιουσίες του να καίγονται πάλι απροστάτευτες από το κράτος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα σαΐνια της σοσιαλδημοκρατίας τσακώνονται για το ποιος θα είναι διάδοχος του Μητσοτάκη κατά παραγγελία μεγάλων συγκροτημάτων και κύκλων της άρχουσας τάξης. Μακριά, έξω και απέναντι από τα προβλήματα του λαού μας. Αλλά αυτή είναι. Αυτή ήταν πάντα δηλαδή. Και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουν να μας παρουσιάσουν άλλωστε τίποτα, καμιά ρηξικέλευτη πρόταση. Δοκιμασμένες συνταγές αντιλαϊκής διαχείρισης έχουν στον κατάλογό τους. Τις δοκίμασαν και οι λαοί της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας πιο πρόσφατα, με σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Αυτές οι κυβερνήσεις σήμερα οξύνουν την πολεμική εμπλοκή στην Ουκρανία, αυξάνουν και φορτώνουν τους λαούς με τις πολεμικές δαπάνες τους. Αυτές συνεχίζουν την πολυδιαφημιζόμενη πράσινη μετάβαση που οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια και σε πανάκριβους λογαριασμούς. Οι ίδιες συνέβαλαν στη δημιουργία του εργασιακού μεσαίωνα μέσα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες που και η χώρα μας εφαρμόζει. Τις ίδιες συνταγές δοκίμασαν και στη Γαλλία που τόσο τη διαφημίζουν, ως παράδειγμα μάλιστα τελευταία. Αλήθεια, πού οδήγησαν οι συμμαχίες για την επιλογή του λιγότερου, όπως του λένε, κακού και τα διάφορα λαϊκά μέτωπα απέναντι στην ακροδεξιά? Στήριξαν τους πάντες εκεί, από τον Σιράκ μέχρι τον Ολάν και τον Μακρόν. Ξέπλυναν τις αντιλαϊκές πολιτικές που αυτοί εφάρμοσαν και τελικά όχι μόνο δυναμώνει το κόμμα της Λεπέν αλλά και δημιουργούν απογοήτευση σε μεγάλα τμήματα των εργαζομένων που τελικά τα σπρώχνουν στην αγκαλιά της ακροδεξιάς. Γιατί η ακροδεξιά, ο φασισμός, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από αυτούς που υποστηρίζουν την πολιτική που ενισχύει το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την μυσαλλοδοξία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από όσους έχουν σαν Ευαγγέλιο τη θεωρία των 2 άκρων. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συμμαχίες που στο όνομα της αντιμετώπισής της οδηγούνται στο να κάνουν πλάτες μέχρι και στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, όπως κάνουν αυτές οι δυνάμεις στη Γαλλία. Μόνο με ισχυρό, πανίσχυρο εργατικό λαϊκό κίνημα
και με ισχυρό ταυτόχρονα κομμουνιστικό κόμμα αντιμετωπίζονται τέτοιες αντιδραστικές δυνάμεις. Και εδώ στη χώρα μας όμως προσπάθησαν και προώθησαν όλες τις μεγάλες αντιλαϊκές ανατροπές της προηγούμενης δεκαετίας. Εκπαίδευσαν στην πραγματικότητα προοδευτικό λαϊκό κόσμο μέσα στο συμβιβασμό, στην υποταγή, δηλητηριάζοντας τη συνείδησή του. Προχώρησαν σε στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, την οποία απογείωσε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Έγιναν η αιχμή του δόρατος του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και μάλιστα δεν ντρέπονται να το διαφημίζουν κιόλας μέσα από τα ιδρύματά τους ο Τσίπρας μαζί με τον Ζάεφ. Το ομολόγησε μάλιστα ανοιχτά ο κύριος Τσίπρας, αυτό που έλεγε από το 2018 το ΚΚΕ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όλη η φασαρία έγινε για να μπει αυτή η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, να προετοιμάσει πιο έγκαιρα το έδαφος των σχεδιασμών του στα Βαλκάνια. Έκαναν ακόμα και το αδιανόητο αυτοί. Ανάπτυξαν στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τα τελευταία χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, άλλοι, με τη βολική του στάση, με τη στάση τους σε όλες τις κρίσιμες φάσεις, έβγαζαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Μητσοτάκη από τη δύσκολη θέση. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα. Θα το δείτε και θα δίνουν όλοι μαζί ραντεβού ξανά με το λαό στις επόμενες κάλπες, στις εκλογές του 2027. Η επόμενη μέρα όμως είναι ήδη εδώ. Τα λαϊκά προβλήματα είναι εδώ και οξύνονται και απαιτούν λαϊκή οργάνωση, πάλι διεκδίκηση. Και εδώ το ΚΚΕ θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις. Γιατί η πραγματική, η ρεαλιστική διέξοδος προς όφελος του λαού υπάρχει και βρίσκεται εκεί που αναπτύσσονται οι αγώνες, εκεί που οξύνεται η ταξική πάλη. Διέξοδος υπάρχει και αναλυτικά στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ στο ανατρεπτικό του πρόγραμμα, με τον λαό πραγματικό ιδιοκτήτη του πλούτου που αυτός παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης της οικονομίας στα δικά του χέρια, σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με μια πανευρωπαϊκή αντεπίθεση των λαών, για να σπάσουμε αυτά τα δεσμά, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, για την Ευρώπη των εργαζομένων, των εργατών, των αγροτών, των λαών. Αυτό ήταν το σύνθημά μας. Γι' αυτό και θα δυναμώσουμε τις προσπάθειές μας από εδώ και πέρα. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ ήταν μήνυμα σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, στους λαούς της Ευρώπης, ότι πρέπει και μπορούν να επιταχυνθούν οι θετικές διεργασίες παντού. Αυτό είναι και το πραγματικά ελπιδοφόρο. Αυτές τις μέρες, όλες αυτές οι μέρες, κυρίως μετά τις εκλογές, είναι πολύ διδακτικές για το που βρίσκεται και ποια είναι η μοναδική αντιπολίτευση. Είναι το ΚΚΕ που παλεύει μέσα και έξω από τα κοινοβούλια και κυρίως εκεί που κρίνονται όλα, στους δρόμους του αγώνα. Τώρα με νέα όθηση θα δυναμώσουμε το ΚΚΕ ακόμα περισσότερο παντού. Εκεί που πρέπει να δυναμώσει η συμπόρευση, εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που η αυξημένη επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη ανατροπής των αρνητικών συσχετισμών. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πιάνουμε το νήμα από τους μεγάλους αγώνες του χθες στο σήμερα. Γιατί οι μετέπειτα αγώνες, όπως οι μεγαλειώδες διαδηλώσεις ενάντια στην επέμβαση των ιμπεριαλιστών στη Ιουγκοσλαβία πριν ακριβώς από 25 χρόνια, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη,
ένωσαν τις πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις με τα μεγάλα συλλαλητήρια και τις τεράστιες μουσικές εκδηλώσεις όπου νέοι και παλιότεροι αντάμα τραγούδησαν όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια και θα ενωθούν ξανά 25 χρόνια μετά στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ σε λίγες μέρες εδώ στην περιοχή μας στο Ποσίδι της Χαλκιδικής. Θα ενωθούν στη μεγάλη διαδήλωση όχι αυτής της επόμενης Κυριακής έξω από το ΝΑΤΟΙΚΟ στρατηγείο, έξω από το Αμερικάνικο προξενείο, στους δρόμους που δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμβράκης, ο Γιάννης Ταλαγάνης Ζεύγος, ο Βερδεμίρης και τόσοι άλλοι. Είμαστε εδώ όρθιοι με το κεφάλι ψηλά για να υπενθυμίζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα ότι οι θυσίες χιλιάδων δεν πήγαν χαμένες. Συνεχίζουμε τον αγώνα τους μέχρι την τελική νίκη. Τραγουδάμε απόψε μαζί με τις δύο μεγάλες κυρίες του λαϊκού μας πολιτισμού, την αξεπέραστη Μαρία Φαραντούρη και τη δωρική λαϊκή φωνή, τη Φωτεινή Βελεσιότου, για όλα αυτά που ενέπνευσαν γενιές και γενιές για να ανταμώσουμε ξανά στους λόφους του ήλιου. Θα τα καταφέρουμε. Εμείς θα είμαστε οι νικητές, όσο κι αν οι θυσίες μας είναι βαριές. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλά να περάσουμε απόψε, να τραγουδήσουμε μαζί, χέρι-χέρι, ενωμένοι, μια γροθιά. Γεια σας.